Είμαστε εδώ στο γήπεδο, στον προάβλιο χώρο του νηπιαγωγείου Νεστάνης που έχουμε φτιάξει το γήπεδο μπάσκετ. Ήταν μια απέτηση της νεολαίας του χωριού, όπου πάρα πολλές φορές μας έβαλε το ζήτημα να φτιαχθεί κάποιο γήπεδο για να μπορούν και αυτοί να αθλούνται, γιατί όπως ξέρετε το χωριό αυτό είναι από τα μεγαλύτερα χωριά της Αρκαδίας και έχει χιλιάδες κόσμου ομογενείς στο εξωτερικό και τα καλοκαιρινούς μήνες είναι πάρα πολλά παιδιά εδώ που έρχονται απ' έξω και θέλουν να αθλούνται. Έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε αυτό το έργο με το φωτισμό του, ένα έργο που το ζήτησαν οι νέοι όταν τους ερώτησα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε 2-3 πράγματα στο χωριό, τι θα θέλατε, ως πρώτο έργο, πιστέψτε με, μου έβαλαν αυτό. Το έβαλαν γιατί ακριβώς κάθε μέρα αυτό το γήπεδο έχει κόσμο, έχει νεολαία, έχει τα παιδιά μας, τα οποία έρχονται εδώ και αθλούνται και παίζουν και είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο και ολοκληρώσαμε όπως βλέπετε. Βέβαια, χρειάζεται κάποιες μικροπαρεμβάσεις, χρωματισμούς και διευθετήσεις και στην είσοδο κτλ. Αλλά σε δεύτερη φάση αυτά είναι πολύ λίγα τα οποία θα γίνουν προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτό το έργο και να ασφαλιστεί. Εδώ δίπλα μας έχουμε τον νηπιαγωγείο Νεστάνης. Εδώ, παιδιά, έγινε μια πολύ σοβαρή παρέμβαση κατόπιν απέτηση του Συλλόγου των Γονέων των Παιδιών. Διότι είναι ενεργό νηπιαγωγείο, έχει αρκετά παιδιά και το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν όλα αυτά τα χρόνια ήταν ότι ο καυστήρας της θέρμανσης ήταν μέσα στην αίθουσα. Δηλαδή λειτουργούσε αυτό το σχολείο με το κεντρικό καυστήρα μέσα στην αίθουσα. Αυτό είχε δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα με τις αναθυμιάσεις και τις οσμές τις οποίες έβγαζε και αναγκαστήκαμε να κάναμε μια πολύ σοβαρή παρέμβαση. Μεταφέραμε τον καυστήρα στο υπόγειο και βάλαμε καινούριο σύστημα και καινούριους καυστήρες προκειμένου να απομονώσουμε το χώρο επάνω και να το χαίρονται βέβαια και τα παιδιά και οι νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι και οι γονείς, που πραγματικά ήταν από τις πλέον σοβαρές παρεμβάσεις που έχει γίνει σε αυτό το χώρο. Και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί δεν μπορεί σε τέτοιες συνθήκες να γίνεται μάθημα, και ειδικότερα σε νήπια και σε μικρά παιδιά, και να έχουμε τους καυστήρες δίπλα ακριβώς στα παιχνίδια μας. Έτσι, και ουσιαστικά ολοκληρώνουμε αυτό το κομμάτι εδώ πέρα. Και όπως είπαμε, θα υπάρξουν μια σειρά παρεμβάσεις και σε άλλα θέματα τα οποία έχουμε καταγράψει, και μέσα στο 17 θα ολοκληρώσουμε τις 4 παρεμβάσεις σημαντικές ακόμα σε αυτό το χωριό. Και ευελπιστούμε να το χαρούν οι ντόπιοι εδώ, και αυτή είναι η ιδιαίτερη χαρά που θα έχουμε βλέποντάς τους να αξιοποιούν όλες αυτές τις παρεμβάσεις που γίνονται για λογαριασμό τους. Είναι έργα και αναπλάσεων, αλλά είναι και έργα που έχουν σχέση με την διευθέτηση των ομβρίων, διότι όπως έχετε καταλάβει το χωριό αυτό είναι πολύ κεκλειμένο, δηλαδή είναι στις παρυφές του βουνού, και δημιουργούνται μετά την κυμμετοποίηση και την ασφαλτόστρωση που έχουν υπέχει απέναντι στους δρόμους, τα νερά είναι ανεξέλεκτα και μεταφέρονται με ορμή από πάνω προς τα κάτω και πέφτουν μέσα στα σπίτια και δημιουργούν προβλήματα, πλημμυρικά φαινόμενα δηλαδή, μέσα σε κάποια σπίτια, παρότι έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις από πιο παλιά με κάποιους κεντρικούς αγωγούς, αλλά δεν είναι ολοκληρωμένο αυτό το θέμα. Και όπου μας παρουσιάζεται πρόβλημα, υπάρχει έτοιμα από τους πολίτες εδώ να παρεύουμε στο κομμάτι αυτό. Είναι σημαντικές οι παρεμβάσεις όμως, θα τα δούμε κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον και αυτά, και θα το καταλάβετε. Μιλάμε για ολικές καταστροφές μερικών σπιτιών, είτε σε αποθηκευτικούς χώρους, είτε μέσα στο σπίτι τους, από την ορμή του νερού, και βέβαια τώρα, επειδή έχουν αλλάξει οι καιρικές συνθήκες, έχουμε ακραία φαινόμενα, και τα ακραία φαινόμενα είναι ακόμα πιο επικίνδυνα από μια συνήθεια βροχή που θα μπορούσε να υπάρξει.